ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα και θα πρέπει ίσως αυτές οι δράσεις να γίνουν ακόμα πιο συχνά και να είναι ακόμα πιο μαζικές. Ξέρουμε όλοι, κλείνουμε ένα χρόνο πανδημίας. Ήδη βέβαια, ενώ υπήρχε και ο χρόνος και πια υπάρχει και η εμπειρία σε αυτά όλα που φταίνε και βλέπουμε αυτές τις εικόνες, άνθρωποι να πεθαίνουν ή άνθρωποι να περιμένουν για ένα κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα, όχι γιατί δεν υπήρχε η γνώση πια, γιατί απλά όλα τα μετράνα με κόστος. Πάνω σε αυτό και σύμφωνα και με τη σημερινή εδώ πέρα συνάντηση όλων των φορέων, είναι πολύ σημαντικό να πούμε πόσο πρέπει να μπει πια στη ζωή μας έτσι όπως της αρμόζει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου ουσιαστικά τώρα με τον πιο τραγικό τρόπο φαίνεται ότι πρέπει να παίξει το πρωτορχικό ρόλο. Και εδώ δίπλα στην περιοχή, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο που καλύπτει πάρα πολλούς χιλιάδες κατοίκους, υπάρχει το Κέντρο Υγείας Θέρμης, το οποίο εκεί πραγματικά οι εργαζόμενοι με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να καλύψουν τα κενά και από τα δημόσια νοσοκομεία που έχουν δημιουργηθεί, κάνοντας 15 εφημερίες οι γιατροί χωρίς ρεπό. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι πάρα πολλές. Οι ελλείψεις σε προσωπικό όσον αφορά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, τους διασώστες και βέβαια βοηθητικό προσωπικό που έχει να κάνει με φύλαξη, με καθαριότητα. Φίλες, φίλοι, να πούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία δεν είναι εμβολιασμός. Δεν είναι εμβολιασμός έτσι όπως πάνε να την καταντήσουμε τώρα, αλλά όπως έχουν κάνει και τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σίγουρα είναι εμβόλια, αλλά από την άλλη είναι πρόληψη. Μια κινητοποίηση και μια μικρή ποίηση που έχει γίνει, ήδη έχει προσληφθεί στο Κέντρο Υγείας Θέρμης ένας γιατρός ειδικότητας ορειλά και ένας υπάλληλος για φύλαξη. Λοιπόν, όλοι μαζί για τη ζωή που πραγματικά μας ανήκει, για αυτά που μας ανήκουν, για τις σύγχρονες ανάγκες του 2021, όπου η επιστήμη έχει κάνει τόσα άλματα, εμείς όμως θρηνούμε ανθρώπινες ζωές γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια και νοσοκομεία. Αγαπητοί συναγωνιστές, εδώ σήμερα τελειώνει η παράσταση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Θέρμης. Το επόμενό μας βήμα θα είναι να καλέσουμε το πλαίσιο πάλις που έχουμε διαμορφώσει με τους άλλους μόλις φορείς, θα το καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να προχωρήσουμε και στις περαιτέρα ενέργειες. Καλούμε όσους άλλους φορείς θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια να το δηλώσουν εδώ σε εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα και καλή συνέχεια.